Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ρύθμιση ανάσα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες προωθεί σε λίγες μέρες το οικονομικό επιτελείο. Στο νέο πλαίσιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά θα υπαχθούν όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ, μειωμένο πάνω από 32% τα τελευταία χρόνια, καθώς και ανεξαρτήτως περιορισμών οι άνεργοι, οι πολύτεκνοι και οι χρόνια πάσχοντες. Στις ρυθμίσεις προβλέπεται το πάγωμα των δόσεων των δανείων για 2 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων θα καταβάλλονται μόνο τόκοι, με χαμηλό επιτόκιο που δεν θα ξεπερνά το 1,5%. Τα δάνεια που βρέθηκαν στο κόκκινο μέχρι το τέλος του 2012 άγγιξαν τα 284 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα τα στεγαστικά κατά 24% και τα επιχειρηματικά 25%. Το πρώτο εξάμηνο είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση 670.000 στεγαστικά καταναλωτικά δάνεια, ανεξόφλητα είναι 1 στα 3 καταναλωτικά δάνεια, καθώς ενώ έχουν αυξηθεί κατά 30% οι καθυστερήσεις στις δόσεις πιστωτικών καρτών. Η ραγδαία αύξηση με τα ανεξόφλητα δάνεια στον Ευρωπαϊκό Νότο θορύβησε ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που κάνει στροφή 180 μοιρών στις εκτιμήσεις του και προκρίνει με έκθεσή του προσεκτική αναδιάρθρωση των χρεών. Σύμφωνα με την έκθεση του Ταμείου, το 2012 έγιναν 26.000 πληθυριασμοί ακινήτων στη χώρα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως η κυβέρνηση αντί να εκμεταλλευτεί παραδοχές από την πλευρά του Ταμείου, έτσι ώστε να προχωρήσει σε αλλαγή της ασκούμενης πολιτικής, προωθεί ρυθμίσεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των τραπεζών. Οριακή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2014, αλλά μεγαλύτερη ύφεση για εφέτος και εκτείναξη της ανεργίας στο 27% προβλέπει η Κομισιόν. Σύμφωνα με τον Όλι Ρεν, το κλειδί για την έξοδο από την κρίση εξακολουθεί να το έχει η Ελλάδα και αυτό σημαίνει, όπως λέει, πιστή εφαρμογή του προγράμματος. Εν τω μεταξύ, το πράσινο φως για την εκταμείευση της δόσης του Φεβρουαρίου προς τη χώρα μας, ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, άναψε το Euro Working Group εν ώψη της συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης τη Δευτέρα. Σχολιάζοντας την έκθεση, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για την αναγκαιότητα κύρωση της μνημονιακής πολιτικής της λιτότητας, σημειώνοντας πως οι προβλέψεις της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία και τα σημάδια ανάκαμψης που αυτή θα παρουσιάσει, εφόσον τηρήσει ευλαβικά το πρόγραμμα λιτότητας, είναι τόσο φερέγγιες όσο και το μνημονιακό πρόγραμμα πλαίσιο, το οποίο και περιέχει το περίφημο λάθος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και έχει οδηγήσει σε μια ασορρευτική μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της τάξης του 25%. Ενώ η κυβέρνηση προετοιμάζει και νέα αντιλαϊκά μέτρα για να μην τις βγάλουν κίτρινη κάρτα οι δανειστές, δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι ο ελληνικός λαός θα τις βγάλει κόκκινη κάρτα για την αντικοινωνική της μνημονιακή πολιτική σχολίας ανεξάρτητοι Έλληνες. Οι τοκογλύφοι επιμένουν στην εφαρμογή του εθνοκτόνου μνημονίου ως την ολοκληρωτική καταστροφή της χώρας και την εκποίηση του ελληνικού πλούτου, ανακοίνωσε η Χρυσή Αυγή. Αίσθηση προκαλεί αποκάλυψη ότι κύκλωμα πρώην υπαλλήλων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπεξαίρεσε πάνω από 600.000 ευρώ μέσω πλασματικών συντάξεων. Συνελήφθησαν 6 άτομα, 5 γυναίκες και ένας άνδρας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 2 ξεχωριστές δικογραφίες κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση στην υπηρεσία, απάτη και εξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στις 2 συμμορίες συμμετείχαν μία πρώην υπάλληλος, μία συνταξιούχος, μία υπάλληλος του λογιστηρίου σε αργία, ο σύζυγός της και άλλες 2 γυναίκες, οι οποίες είχαν κρατήσει φακέλους ασφαλισμένων που είχαν πεθάνει και μετέφεραν τα χρήματα στο λογαριασμό τους. Τις πληγές που άφησε πίσω της η σφοδρή καταιγίδα μετρούν οι κάτοικοι σε νότια προάστια Περιστέρη, Χαλάνδρη και Μαραθώνα. Εκατοντάδες σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν από την υπερχείληση ποταμών και ρεμάτων, ενώ ζημιές υπέστη σε πολλά σημεία και το οδικό δίκτυο. Συνεργεία των Δήμων παρεμβαίνουν από το πρωί στα σημεία που επλήγησαν, ενώ μέχρι το μεσημέρι η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε συνολικά πάνω από 1.650 κλήσεις για απάντηση υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια και ισόγεια. Η στάθμη του νερού στον Ελισσό και τους άλλους χυμάρους υποχώρησε και έτσι η κυκλοφορία σχεδόν σε όλο το μήκος των παράπλευρων δρόμων έχει αποκατασταθεί. Κάτοικοι του Παλαιού Φαλήρου πάντως, στο ρέμα της Πικροδάφνης, οι περιουσίες των οποίων υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές, καταγγέλουν τον μπάζωμα ρεμάτων και την εναπόθεση σκουπιδιών από ασυνείδητους. Σε γενικές συνελεύσεις, οι αγρότες κυρίως από τη Βόρεια και Στερεά Ελλάδα που μετέχουν στο Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργανο θα αποφασίσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Οι εκπρόσωποι τους δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις διήμερες επαφές που είχαν στην Αθήνα με πολιτικούς αρχηγούς και υπουργούς, καθώς, όπως είπαν, υπήρξαν δεσμεύσεις σε αιτήματά τους με κυρίαρχο αυτό για την θέσπιση αγροτικού πετρελαίου που εξετάζεται από την κυβέρνηση.
Στην Οίκαια, το Λευκόνα Σερών και σε άλλα 32 μπλόκα πάντως κρατούν στάση αναμονής εν ώψη της συνάντησης που θα έχει αντιπροσωπεία τους τη Δευτέρα στην Αθήνα με τους υπουργούς οικονομικών, αγροτικής ανάπτυξης, εργασίας και περιβάλλοντος. Να πάμε τώρα στην Κύπρο, όπου δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών αύριο και στις κάλπες προσέρχονται 545.000 ψηφοφόροι για την εκλογή του 7ου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το μνημόνιο και η αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής τηλεμαχίας ανάμεσα στον Νίκο Αναστασιάδη από το DC και τον Σταύρο Μαλά του ΑΚΕΛ, που διεκδικούν τον προεδρικό θόκο. Με προειδοποιήσεις ότι οι αγορές δεν θα ανεχθούν με τεκλογικό χάος αλλά και με σενάρια για βεβαιότητα χωρίς ξεκάθαρο νικητή, κλείνει η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας στην Ιταλία. Σφοδρή επίθεση στον κεντροδεξιό αντίπαλο του Σίλβιο Μπερλουσκόνη εξαπέλυσε και στην τελευταία πριν από τις κάλπες ομιλία του ο υποψήφιος πρώην πρωθυπουργός της κεντροαριστεράς, Πιέρ Λουίτζι Μπερσάνη. Άφαντος ο ίδιος.